Τι ώρα ακριβώς ειδοποιηθήκατε και πώς ενεργήσατε? Γύρω στις 10 η ώρα, 10 παρά 5 χρονοκρατά, δέχτηκε το κέντρο το τηλεφωνικό στο 101 τηλεφώνο πυρηνοδικείο, μια υπάλληλο. Μας ειδοποίησε ότι πήραν τηλέφωνο σε εκείνη, στο πυρηνοδικείο, από άγνωστο νούμερο. Και τις απείλησαν ότι δέχτηκε μια απειλή για ότι τοποθετήθηκε η βόμβα στο ειρηνοδικείο. Και είπε ο ίδιος που κάλεσε να κινηθεί άμεσα το ειρηνοδικείο. Δεν είπε κάποια συγκεκριμένη ώρα ότι θα ανατιναχθεί, απλά να κινηθεί άμεσα, έτσι ζήτησε. Βγήκαν μόνοι τους μέχρι να μεταβούν οι δυνάμεις αστυνομίας, εκεί το προσωπικό και ο κόσμος και οι δικηγόροι. Αμέσως πήγε κλιμάκιο της ασφάλειας, τροχιάς και της ΣΟΠΚΕ. Αποκλείσαν τους γύρω δρόμους, φροντίσαν ένα σίγουρα άδειο εγκαινωμένο το κτίριο. Αμέσως πήγε 10 και 5 ήταν εκεί και ο σκύλος της αστυνομίας. Μαζί μου κάναμε έρευνα στο κτίριο, σε όλους τους χώρους, και στις αίθουσες του δικαστηρίου και στα γραφεία πάνω και στο γύρω του αυτοκίνητα κλπ. Δεν βρέθηκε βέβαια τίποτα. Εικάζουμε ότι είναι φάρσα, είτε από κάποιον θέμα εστιασμού, ξέρω εγώ, ή κάποιον που είχε κάποια υπόθεση, γιατί δικαζόντουσαν ασφαλιστικά μέτρα, νομίζω, σήμερα. Και είτε δεν ήθελε να δικαστούν, είτε είχε κληθεί ως μάρτυρας και δεν ήθελε να παρουσιαστεί. Το ερευνούμε, γίνεται προανάκριση αυτή τη στιγμή, έχει ενημερωθεί εισαγγελέας. Έχει γίνει ενέργειες προς τον ΟΤΕ, αν μπορέσουμε να βρούμε ποιος κάλεσε, γιατί στα τηλέφωνα δεν φαίνεται η κλίση, στο τηλεφωνικό κέντρο του ειρηνοδικείου. Γίνεται προανάκριση και ελπίζουμε να έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Ποιες είναι οι ποινές, να θυμίσουμε, γιατί αρχίζει να γίνεται μια συνήθεια πάρα πολύ κακή αυτό, τηλεφωνήματα για βόμβα. Είχαμε και πρόσφατα στο Λιμεναρχείο συνελήφθη, είναι αρκετά σοβαρές ποινές. Βέβαια δεν είναι όπως την περίπτωση για το καράβι, γιατί εκεί ήταν και για παρακόλληση συγκοινωνιών και ήταν πιο αυστηρές. Τώρα εδώ είναι θέμα δικαστηρίου πλέον. Κάποιες μήνες φυλάκιση προβλέπει, ανάλογα με τη βαρύτητα της περίπτωσης. Δεν είναι το ίδιο βέβαια με την παρακόλληση συγκοινωνίων που πήγε ο Άρης, νομίζω έχει πάει, έχει φάει κάποια χρόνια φυλάκιση που συνελήφθη από το Λιμεναρχείο. Ευχαριστούμε πολύ. Τι ακριβώς έγινε? Δεν ξέρω, με τηλεφώνησαν σε κάποια γραμματέα στην Ειρήνη Τεχατζημιχάλη για βόμβα και καλέσαμε την αστυνομία, ήρθε, τώρα είναι μέσα. Είναι πρώτη φορά που συμβαίνει όσο καιρό είστε εδώ? Εδώ ναι, σε μένα ναι, πρώτη φορά, αλλά μου είπαν τα κορίτσια ότι και παλιά έχει ξανασυμβεί. Θεωρείτε ότι συνδέεται με κάποια υπόθεση? Όχι, οι υποθέσεις είναι συνηθισμένες, δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο σήμερα. Είναι συνηθισμένες υποθέσεις στο ειρηνοδικείο, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Νιώσατε ανησυχία? Όχι, δεν νομίζω. Όχι, δεν μπορώ να πω. Επομένως, μετά από αυτή την καθυστέρηση, οι δίκες τι θα γίνουν, οι υπόλοιπες? Δεν έχουμε πολλές δίκες. Πιστεύω ότι θα γίνουν όλες. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν αναβολές. Πώς ακριβώς έγινε, πώς ειδοποιηθήκατε και πώς νιώσατε όταν... Απλώς ήμουνα μέσα και ακούω μια στιγμή έχουν βάλει βόμβα. Και βγήκα έξω, τίποτα άλλο. Τρομάξατε? Όχι, βέβαια. Γιατί νομίζω ότι αυτά είναι φάρσες και τίποτα άλλο. Θεωρείτε ότι μπορεί να συνδέεται με κάποια υπόθεση? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Γιατί δεν υπήρχε να πω ότι είπανε μέσα, δεν υπήρχε καμία σοβαρή υπόθεση σήμερα. Μία ώρα μετά από το τηλεφώνημα που έγινε στο ειρηνοδικείο, το τοπίο είναι καθαρό. Μετά από τον έλεγχο που έγινε από την ασφάλεια με τον σκύλο, τώρα μπορούν πλέον να μπουν μέσα στον χώρο του ειρηνοδικείου οι δικαστές, οι δικηγόροι, οι υπάλληλοι επανέρχονται κανονικά στη λειτουργία του το ειρηνοδικείο. Να πούμε ότι μάθαμε ότι πριν από λίγα χρόνια είχε γίνει κάτι ανάλογο και βέβαια ευτυχώς είχε, όπως και αυτή τη φορά, αίσια έκβαση, πρόκειτο για φάρσα. Αυτά είναι τα σκυλιά που έχουν εκπαιδευτεί ειδικά για αυτό το ρόλο, να μπορούν να εντοπίζουν σε χώρο που έχει ειδοποιηθεί ότι υπάρχει βόμβα, να εντοπίζουν αν όντως αυτό συμβαίνει. Είχε προηγηθεί η παρουσία τους μέσα στο χώρο του ειρηνοδικείου και τώρα θα επιστρέψουν στη βάση τους.